Τον κύριο Παπαμιμίκο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για να βγούμε στα βαθιά αμέσως, κύριε Παπαμιμίκο. Μας λέτε ότι πήρατε το μήνυμα των εκλογών και μέχρι τώρα μόνο μήνυμα εκλογών δεν βλέπουμε να διαχειρίζεστε. Μήνυμα διαχείρισης ήττα σε μένα μου μοιάζει. Κινήσεις περί ανασχηματισμού, να αλλάξουν 5-6 υπουργοί. Ο Στουρνάρας λέει: μην τα ρίχνετε πάνω μου, ρε παιδιά, εγώ δεν αντέχω, θα φύγω. Το μπόνους των 50 εδρών αρχίζετε να το συζητάτε, να το ψιλοκόψετε. Έτσι μου μοιάζει εμένα. Βασικά, να ξεκαθαρίσουμε ότι είχαμε δύο εκλογικές διαδικασίες. Είχαμε τις αυτοδικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Και από τις δύο κάλπες βγαίνουν διάφορα μηνύματα. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε καλά στις αυτοδικητικές, τότε είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα συζητούσουμε για τις αυτοδικητικές και όχι για τις ευρωεκλογές. Άρα να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχει άλλα χαρακτηριστικά πάντως η διαδικασία. Άλλα χαρακτηριστικά. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας, αλλά δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι όλη αυτή η ιστορία. Είχαμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές όπου συγκρούστηκαν δύο λογικές. Η μία λογική, η δική μας, η μεταρρυθμιστική, ώστε να δώσουμε στις τοπικές κοινωνίες το δικαίωμα να επιλέξουν τους πιο ικανούς χωρίς σκληρά κομματικά κριτήρια. Χωρίς σκληρές κομματικές επιλογές, αλλά κυρίως να υποστηρίξουν ανθρώπους που θα έχουν αυτοδιοικητική ατζέντα. Ναι. Και από την άλλη πλευρά είχαμε τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μέσα σε ένα γραφείο κάποιοι άντρες που αποφάσιζαν να πάνε με σκληρές κομματικές υποψηφιότητες. Τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα εκεί πέρα. Όπως είδατε, συντριπτικά οι άνθρωποι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχαν και την πρώτη και τη δεύτερη. Θα σας θυμίσω τώρα την περιφέρεια Αττικής, θα σας θυμίσω το Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά χωρίς εκπρόσωπο Νέα Δημοκρατία στο δεύτερο γύρο, ούτε καν στην περιφέρεια. Θέλετε να σας πω κάτι? Εμείς δεν πανηγυρίζουμε για αυτό το πράγμα, ούτε λέμε ότι είμαστε κερδισμένοι. Εμείς λέμε ότι είμαστε δικαιωμένοι. Γιατί μετά από πολλά χρόνια. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είμαστε δικαιωμένοι γιατί ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να δεχτείτε ότι στις αυτοδιοικητικές ψηφίζει και πρόσωπο. Αν θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Ενώ στις ευρωεκλογές ψηφίζει κόμμα. Πολιτικό μήνυμα σαφές βγαίνει από τις ευρωεκλογές. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και θα απαντήσω σε όλα τα ερωτήματά σας. Ο Πρωθυπουργός έδειξε για ακόμη μια φορά ότι τολμά και κάνει μεταρρυθμίσεις. Και κάνει μεταρρυθμίσεις και προσπαθεί να κάνει μεταρρυθμίσεις και στο πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, σαφώς και ψηφίζει πρόσωπα. Μην μου βάζετε μόνο την Αττική. Εμείς λέμε ότι δεν πανηγυρίζουμε, αλλά είμαστε δικαιωμένοι γιατί η στρατηγική μας πέτυχε. Για τις ευρωεκλογές δεν έχετε επιλέξει πάντως ακόμα. Θα σας απαντήσω και εκεί πέρα. Βλέπουμε ότι σε 8 περιφέρειες άνθρωποι με τέτοια χαρακτηριστικά κέρδισαν, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ κέρδισαν σε 2 περιφέρειες. Βλέπουμε ότι σε 165 δήμους από τους 325 σε όλη την Ελλάδα άνθρωποι με τέτοια χαρακτηριστικά κέρδισαν. Άρα αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Έγιναν και αστοχίες από τη δική μας πλευρά, οφείλω να το ομολογήσω, κάθε αρχή είναι και δύσκολη, αλλά η λογική να μην δώσει σκληρά κομματικά χρήματα και να αλλάξει και το εκλογικό σύστημα, είμαι σίγουρος θα είναι πραγματικότητα του 2019. Πάμε τώρα στις ευρωεκλογές. Βεβαίως και στις ευρωεκλογές τα νούμερα δείχνουν μια αλήθεια. Βεβαίως, εμείς δεν λέμε ότι κερδίσαμε στις ευρωεκλογές. Άμα το λέγατε και αυτό, κύριε Παπαμιμίκο. Περίπου και αυτό. Βεβαίως και λέμε, χάσαμε στις ευρωεκλογές. Χάσαμε με αυτή τη διαφορά των 3,5 μονάδων. Και κοντά στο 4 είναι πάντως. 3,9, όσο είναι ακριβώς. 3,9. Από εκεί και πέρα όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Λοιπόν. Είχε βάλει ένα διακύβευμα ανατροπής της κυβέρνησης. Αυτό δεν το πέτυχε. Με πάντα στο πρώτο ερώτημα προς την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κύριε Μάλη, πριν κάνετε το πρώτο ερώτημα, επιτρέψτε μου όμως ένα σχόλιο. Γιατί κάποια πράγματα δεν πρέπει να πέφτουν και έτσι να μένουν αναπάντητα. Δεν έκανε σκληρές κομματικές επιλογές η Νέα Δημοκρατία. Πήγε κόντρα σε πρώην αυτοδιοικητικούς δικούς της. Θυμίζω τον Νικήτα τον Κακλαμάνη στην Αθήνα και τον κύριο Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη, κόντρα στους οποίους κατέβασε επίσημη κομματική γραμμή. Πιο σκληρό δεν υπάρχει από το να λες δεν στηρίζω έναν πρώην αυτοδιοικητικό μου γιατί δεν του έχω δώσει χρήσμα και βάζω εναντίον του άλλον. Δεν υπάρχει πιο σκληρή κομματική στάση. Και αυτές οι επιλογές αποδείχθηκε ότι καταπατίστηκαν. Σε 8 περιφέρειες. Να σας πω κάτι. Όχι, για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν λέμε δεν πήγαμε σκληρά κομματικά και στην πραγματικότητα, κύριε Παπαμιμίκο. Μην στέκεστε σε αυτό. Κερδίσατε 2 περιφέρειες. Γιατί με διακόπτετε? Είδατε, εγώ σας άφησα 4 λεπτά να μιλάω. Λοιπόν, όταν λέτε δεν πήγαμε σκληρά κομματικά και την ίδια ώρα έχετε πάει όσο πιο σκληρά γίνεται και έχουν ουσιαστικά ματαιωθεί αυτές οι επιλογές που είναι και προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού. Και ο κύριος Ιωαννίδης στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης και ο κύριος Πιλιωτόπουλος στο Δήμο της Αθήνας είναι προσωπικές επιλογές του. Και ο κύριος Κουμουτσάκος στην περιφέρεια Αττικής επίσης. Εκεί λοιπόν απέτυχε ο Πρωθυπουργός. Και όταν την ίδια ώρα μια σειρά από υποψηφίους τους βαφτίζατε προεκλογικά ανεξάρτητους και μετεκλογικά τους διεκδικείτε για να βαφτεί μπλε ο χάρτης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είστε ειλικρινείς. Ο κόσμος αυτό το καταλαβαίνει. Είδατε τι είπα. Εμείς αισθανόμαστε δικαιωμένοι, δεν παραγγείλουμε το χάρτη. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ θα επιμείνω λίγο περισσότερο στο μήνυμα των ευρωεκλογών, την Ευρωκάλπη. Γιατί και εκεί λένε, από την άλλη πλευρά, ότι δεν ήταν και τόσο πιστικό, έντονο το μήνυμα της ανατροπής που θέλατε, να περάσετε, ούτε καν τις ψήφους των εθνικών εκλογών δεν πήρατε, ούτε καν τα ποσοστά των εθνικών εκλογών δεν πήρατε. Δεν είναι αυτό ένα. Σχεδόν ακριβώς τα ποσοστά. Κατά τη λιγότερο. Δεν λιγότερο. Είναι αυτό ένα θέμα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχάς, για μας η δυναμική της ανατροπής καταγράφηκε. Και τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Σαμαρά στηρίζεται και διακυβερνά τον τόπο με μία διαφορά 2 μονάδων. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε. Τι εννοείται με βάση ποιο κριτήριο? Έγιναν εθνικές εκλογές. Ναι, αναφέρομαι σε εκλογές του Ιουνίου του 2012. Η διαφορά σας με εμάς είναι διαφορά 2 μονάδων. 29% κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία, 27% ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτήν λοιπόν τη διαφορά πήρατε τον πόνους των 50 ευρώ, που ξέρω ότι εσείς είστε από αυτούς που λέτε να μην καταργηθεί μάλιστα. Και σήμερα καταγράφεται διπλάσια διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, κύριε Παπαμιμίκο, στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, διπλάσια διαφορά, δηλαδή 4% πάνω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία το 2012 ήταν 2 μονάδες επάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη στιγμή είναι 7 μονάδες κάτω από τον εαυτό της. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Όχι, δεν θα σας δώσω, γιατί σας έδωσα άπλετο χρόνο πριν να αναπτύσσετε τις προσεγγίσεις. Πάντως είχαμε ευρωεκλογές, δεν είχαμε εθνικές εκλογές. Γιατί και η συμπεριφορά του ψηφοφόρου μπορεί να ήταν διαφορετική. Φυσικά, και θα σας πω ότι εμείς διεκδικούμε να είναι και διαφορετική. Με ποια είναι? Ότι προφανώς διεκδικούμε μία ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη η χειρότερη καταγραφή αυτής της άπλετης εμπιστοσύνης που δόθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, και η οποία και μας τιμά αλλά και μας επιφορτίζει με πολύ μεγάλη ευθύνη, και να οργανώσουμε την ανατροπή μιας κυβέρνησης η οποία δεν έχει πια στοίχηση και αντιστοίχηση με την κοινωνική και λαϊκή βούληση, και να αναλάβουμε το βάρος της εξόδου της χώρας μας από αυτήν την κοινωνιοκτόνο πολιτική και από αυτήν την ζωφερή περίοδο των μνημονίων. Σε συνθήκες πόλωσης είναι δύσκολη η κριτική για αποφάσεις του κόμματος, αλλά δεν έγιναν και λάθη και αστοχίες. Και μιλάω και για την επιλογή προσώπων στις αυτοδιοικητικές, αλλά επαναλαμβάνω και για το ότι δεν πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πιστικό αυτό το αίτημα για ανατροπή. Να δώσει το χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Να περάσει μπροστά με 5, 6, 7 μονάδες. Να περάσει από τα ίδια του τα ποσοστά. Κύριε Μάλλη, θα απαντήσω πρώτα στο ερώτημά σας αν έγιναν και λάθη. Και εγώ θα απαντήσω γενικά ότι ασφαλώς μπορεί να γίνανε και λάθη. Εμείς δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Αντίθετα, θέλουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν κάνει λάθη όποιος δεν κάνει τίποτα. Και εμείς δεν είμαστε σε αυτούς που πρόκειται να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια στη γωνία, περιμένοντας να τους επισκεφθεί η ιστορία. Εμείς την ιστορία πάμε και τη συναντάμε. Και φυσικά είμαστε δεκτικοί σε κριτική και κάνουμε και μόνοι μας την αυτοκριτική μας. Τώρα, εν σχέση με το πόσο καταγράφηκε η διαφορά και η αλλαγή των κοινωνικών συσχετισμών, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι καταγράφηκε η χειρότατα. Και διεκδικούμε να καταγραφεί ακόμη η χειρότερα, για να είμαι σαφής. Διεκδικούμε δηλαδή ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές, που εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνουν στο συντομότερο δυνατό. Ξέρετε γιατί το λέω? Να το πω όσο πιο απλά γίνεται, έτσι να μας καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Έχασε το ΠΑΣΟΚ το 30% της δύναμής του. Κατέβηκε η Νέα Δημοκρατία τόσες μονάδες. Έπεσε η Δημάρ στο 1,2. Μα δεν πήρε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ από όλα αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχει μία... Δεν πήρε. επιτρέψτε μου να σας πω, μετακινήσεις ψηφοφόρων είναι καταγεγραμμένο ότι έχει καταποντιστεί το δίδυμο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κατά 830.000 ψήφους. Αυτό είναι βέβαιο. Λέω γιατί... Αυτό είναι βέβαιο, έχει καταγραφεί. Λέω γιατί εσείς δεν ανεβήκατε. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ότι έπεσε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, όποιος μπαίνει μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικό και βλέπει τις ψήφους. Εμείς συγκριτικά. Τώρα μόλις απαντήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Με το πώς αποτυπώθηκε η δύναμη των άλλων κομμάτων, συγκριτικά καταγράφουμε σταθεροποίηση των ποσοστών. Μας, και αυτό είναι για μας σημαντικό. Είναι θετικό ή αρνητικό, κυρία Κωνσταντοπούλου, η σταθεροποίηση είναι... σε τέτοιες συνθήκες? Η σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θετικό, θέλω να μου πείτε ειλικρινά. Ναι, ειλικρινότατα σας το λέω. Η σταθεροποίηση είναι θετικό γιατί αποδεικνύεται ότι το 27% που πήραμε τον Ιούνιο δεν ήταν ευκαιριακό. Τον Ιούνιο του 12 δεν ήταν ευκαιριακό. Ότι δεν μένουμε όμως εκεί και ότι προφανώς διεκδικούμε περισσότερη εμπιστοσύνη από τον κόσμο είναι αυτονόητο. Λέτε. Θέλω όμως να σας δώσω και μία ακόμη παράμετρο. Σύντομα μόνο, αν θέλετε, για να πάμε στο κύριο Παπαμιμίκο. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία την μεταπολιτευτική και στην ιστορία καταγραφής της ιδιωτικής τηλεόρασης, δεν έχει ποτέ υπάρξει αξιωματική αντιπολίτευση η οποία να δέχεται ταπεινά σύσσωμου του μηντιακού κατεστημένου κατά τον τρόπο που δέχεται τα πειρά αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει υπάρξει τέτοιος αποκλεισμός ειδήσεων που αφορούν την αξιωματική αντιπολίτευση από το μηντιακό σύστημα ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό είναι μία παράμετρος η οποία εγώ θεωρώ και σας το λέω ευθέως ότι επηρεάζει και τους ψηφοφόρους, ιδίως τους ανθρώπους οι οποίοι ενημερώνονται μόνο από την τηλεόραση. Πάντως και τον Ιούνιο του 12, υπό τις ίδιες συνθήκες περίπου έγινε η εκλογική αναμέτρηση των εθνικών εκλογών. Αυτό όμως δεν είναι τιμητικό. Όχι, λέω υπό τις ίδιες συνθήκες. Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό που είπα. Όχι, υπό τις ίδιες συνθήκες. Μα πέδω να το διορθώσω. Πετάω κι εγώ κοτσάνες όταν είμαστε στον αέρα, κύριε Παπαμιμίκο. Υπό τις ίδιες συνθήκες λέγοντας, ενώ τα ίδια είχατε καταγγείλει και τότε. Εσείς. Όχι, δεν τα καταγγέλνουμε. Τα ίδια είχατε καταγγείλει και τότε, αλλά τα κύριε ποσοστά Μαρή, σας ήταν μεγαλύτερα. Θα σας πω ένα απλό. Όχι, δεν ήταν μεγαλύτερα, ήταν κατά 0,2. Και σε ψήφους. 0,02% δεν μιλάμε για. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ένα χοντρό γεγονός. Ένα χοντρό γεγονός. Μάλλον προφανώς θέλετε να μιλήσετε μόνοι σας. Όχι, σε εσάς θα έρθω, κύριε Παπαμιμίκο. Επιτρέψτε μου όμως για να ολοκληρώσω και αμέσως δεν έχω καθόλου την πρόθεση να σας στηρίξω. Ελάτε, κύριε Κωνσταντοπούλου, με αυτό το τελευταίο θα απαντήσω. Την Πέμπτη πριν από τις εκλογές κάναμε συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσιάσαμε όλες τις ντροπιαστικές τροπολογίες που η κυβέρνηση Σαμαρά έχει περάσει την τελευταία διετία. Δείξαμε και αυτό εδώ το βιβλίο, τη μαύρη βίβλο της ντροπής, η οποία έχει στοιχειοθετημένη την ντροπιαστική μετατροπή του Κοινοβουλίου σε μηχανή ξεπλήματος ευθυνών και ποινικών και χαρίσματος. Και λέτε ότι δεν καλύφθηκε δημοσιογραφικά. Δεν το μετέδωσε κανείς. Αντίθετα, παραμονή των εκλογών είχαμε προπαγανδιστική δράση συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού και συγκεκριμένου δημοσιογράφου. Όχι, δεν εννοώ, αλλά δεν σημαίνει ότι εξαιρείται ο ΣΚΑΙ από μια άνηση μεταχείριση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό όμως που λέω δεν αφορά το ΣΚΑΙ. Αυτό πάντως το έχουμε μεταδώσει πρώτον. Δεύτερον, επειδή και εγώ κάνω μια εκπομπή σε αυτό το σταθμό, δεν υπήρξε ούτε μια εκπομπή χωρίς εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, αν βρεθεί κάποιος να μου πει ότι έχω κάνει εκπομπή χωρίς να ακουστεί η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω ότι μια τέτοια είδηση, κύριε Παπαμιμίκο, η χθεσινή είδηση. Ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Να το έχετε μετά. Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Παπαμιμίκο. Πρώτον, να ξεκινήσω το τελευταίο. Ας σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να παίζει ότι είναι το αντισυστημικό κόμμα. Είναι ένα καθαρά συστημικό κόμμα. Έχει πάρει όλο το παλιό και κακό Πασόκ. Έχει πάρει τους συνδικαλιστές του Πασόκ. Βεβαίως και εγώ όσα πάνελ ήμουνα. Βεβαίως και εγώ όσα πάνελ ήμουνα παντού ήταν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Μα συγκυβερνάτε με το Πασόκ και μας χρεώνετε εμάς το Πασόκ. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα το απαλλάσσετε και από ευθύνες ξανά και ξανά. Σας άκουσα, αφήστε να ολοκληρώσω. Εντάξει. Από εδώ και πέρα. Παντού, σε όλα τα πάνελ έβλεπα ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σταματήστε να κλαίγεστε. Επειδή έχω διαμαρτυρίες και από συναδέλφους, μου λένε να ρωτήσεις την κυρία Κωνσταντοπούλου Εάν υπάρχει μία είδηση που αφορούσε το ΣΥΡΙΖΑ και δεν τη μεταδώσαμε. Τώρα μην μπαίνουμε, τώρα, κύριε Μάλι. Αυτό το μεταδώσαμε, με ενημερώνουν οι συνάδελφοι. Ποιος το μετέδωσε και πότε? Εδώ από το ΣΚΑΙ. Θα σας πω, θα μιλήσουμε πολιτικά, κύριε Μάλι, θα μιλήσουμε και ακριβώς πότε σε λίγο, μόλις με ενημερώσουν. Γιατί εκφράζουν παράπονο. Μου λένε και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το χώρο. Μου λένε και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, μου λένε δεν έχουμε αφήσει ούτε να πέσει κάτω, ούτε ένα κόκκο άμμου και δεν πρέπει να λέγω τέτοια πράγματα. Έλα, ας μιλήσουμε πολιτικά και ας σταματήσουμε να μιλάμε μικροπολιτικά τώρα. Σαν να πήραμε τις καραμέλες από ένα μικρό παιδάκι. Μικροπολιτικά είναι ότι βγάζετε τροπολογίες και χαρίζετε ποινικές ευθύνες στους εκλεκτούς σας. Μικροπολιτική είναι, κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν προσπαθείτε να το παίξετε αντισυστημική. Είστε το πλέον συστημικό κόμμα. Ένα αυτό. Τι δεύτερον, συστημικό? Καθαρά συστημικό κόμμα ήσασταν. Εσείς ήσασταν που δεν θα μιλούσατε με κανέναν και βλέπω τον κύριο Τσίπρα παντού να έχει πάει και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δεν είπαμε ότι δεν μιλάμε. Αλλά όταν μιλάμε, λέμε τις θέσεις μας και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Δεν λέμε αυτά που θέλει να ακούσει ο άλλος. Καλά κάνετε και πείτε αυτά που πιστεύετε, αλλά μην κλαψουρίζετε. Δεν αλλάζουμε καπέλα όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς στις Κάνες. Αφήστε το κλαψούρισμα. Που από αντιμνημονιακό σε ένα βράδυ έγινε μνημονιακότερο του μνημονίου, επειδή το ζήτησε η κυρία Μέρκελ. Και τον κύριο Παπαμιμίκο να εκφράσει. Επειδή πραγματικά είστε πάρα πολύ καλή νομικός και σας έχω παρακολουθήσει, όταν αγορεύετε, σας αρέσει να σας διακόπτουν? Ελάτε, κύριε Παπαμιμίκο. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά εσείς που δεν σας αρέσει διακόπτατε προηγουμένως. Αφήστε να ολοκληρώσω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι καλό είναι και να λέτε τις απόψεις σας όπως θέλετε, αλλά μην κλαψουρίζετε σαν καμία απατημένη σύζυγος. Παντού είχατε τα ίδια δικαιώματα που είχαμε και εμείς. Πραγματικά πολύ πολιτικός τρόπος να εκφράζεστε αυτός. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, επειδή είστε και πολύ καλή. Φαντάζομαι και το φεμινιστικό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι πολύ ευαίσθητο θα σας πει μπράβο για αυτό που είπατε. Το φεμινιστικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που έβγαζε καταγγελίες για σας, αλλά εγώ δεν πέφτω σε αυτό το επίπεδο να σας θυμίσω ότι έβγαζε το τμήμα των γυναικών του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε το. Κάνετε μάλλον κάποιο λάθος. Μην πάμε. Τώρα δεν θέλετε να σας θυμίσω αυτή την ιστορία. Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν. Τρίτον, επειδή είστε και πολύ καλή βουλευτής. Πρέπει να ανέβετε στο επίπεδο. Να σας πω λίγο κάτι, κυρία Κωνσταντοπούλου, να σας πω λίγο κάτι. Συγκρίνουμε τις βουλευτικές με τις ευρωεκλογές. Θα σταματήσουμε επιτέλους να συμπεδώνουμε τα πάντα? Θα μιλάμε σοβαρά? Ναι, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα και εμείς έχουμε πάρει το μήνυμα, αλλά και όλη η Ευρώπη έχει πάρει το μήνυμα. Είδαμε ότι και στην Ευρώπη έχουμε μια άνθηση των ακραίων κομμάτων, οπότε και όλη η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει τη στρατηγική της. Αυτό είναι. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε. Σε ποια κόμματα αναφέρεστε όταν λέτε των ακραίων κομμάτων? Και ακροδεξιών κομμάτων έχουμε. Γενικά έχουμε τέτοια φαινόμενα. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει. Για την Ελλάδα, για ποιο κόμμα μιλάτε? Οφείλει να αλλάξει τη στρατηγική της. Οφείλει να αλλάξει τη στρατηγική της, να δώσει περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, να σταματήσει τη λιτότητα, και αυτό νομίζω ότι θα κάνει όλη η Ευρώπη. Αυτό είναι μέλημα και δικό μας. Και αυτό δεν το είπαμε εμείς ούτε 2 μέρες πριν τις εκλογές, ούτε 1 μέρα μετά τις εκλογές. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια. Εδώ και 2 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, πρώτος στόχος ήταν να κερδίσει την εξοπιστία στο εξωτερικό. Την κέρδισε. Δεύτερος στόχος ήταν να εξηγιάνει τα δημοσιονομικά. Έχει αρχίσει και τα εξηγιάνει. Δεν είναι ένα θέμα. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Ναι. Να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα. Το πέτυχε και από εκεί και πέρα δέσμευσε. Κυρία Πεπίλη, σήμερα είπατε ότι κοροϊδεύατε. Από εκεί και πέρα την διαψεύδετε ή την επιβεβαιώνετε? Βουλευτή σας. Δέσμευση. Είπε ότι κοροϊδέψαμε τον κόσμο με το πλεόνασμα και μοιράσαμε ψίχουλα. Δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ήταν να ασχοληθούμε τώρα με την καθημερινότητα. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε και να πούμε ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά όλοι έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται, όλα τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά και αλλάζουν. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Αφού σταθήκαμε στα πόδια μας, πλέον με συγκεκριμένες λογικές και με συγκεκριμένες προτάσεις, εμείς λέμε ότι πλέον θα δει ο μέσος Έλληνας στην τσέπη του κάτι να αλλάζει. Αλλά οφείλουν να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν μέχρι τώρα. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταδικάζει και αρνείται τα πάντα. Τη μία θα σκίσει τα μνημόνια. Την άλλη θα καταργήσει. Την άλλη θα διαγράψει το χρέος. Σήμερα βλέπουμε έναν κύριο Τσίπρα να βγαίνει και να λέει, πέρα από το προεδρικό μέγαρο που είπε να μην διανοηθεί ο Πρωθυπουργός να προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη κίνηση, να βγαίνει στο εξωτερικό και να συκοφαντεί τη χώρα. και να λέει ότι δεν μπορεί να υπογράψει το κράτος, δεν θα ανεχτεί καμία συμφωνία με άλλο κράτος. Και εδώ πέρα επικαλούμε πάλι την νομική ιδιότητα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι συμφωνίες υπογράφονται μεταξύ κυβερνήσεων και δεν έχει δικαίωμα κανένας. Και κάποιοι και θα θέλανε στη συνέχεια του κράτους να εντάξουν και τις ποινικές τους ευθύνες. Θέλω να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό μου. Όπως ο κύριος Βενιζέλος. Θέλω λίγο να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Που μας έλεγε για τη συνέχεια του κράτους και είχε πάρει τη λίστα Λαγκάρτ σπίτι του. Θέλω λίγο να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι καμία αντιπολίτευση δεν έχει δικαίωμα να λέει ότι δεν θα. Να κάνουμε το ερώτημα αυτό στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Καμία κυβέρνηση, καμία αντιπολίτευση δεν έχει δικαίωμα να πάρει πίσω τέτοιες συμφωνίες. Ένα αυτό. Δεύτερον, είσαστε αυτοί οι οποίοι λέτε ότι και μέσα στο εσωτερικό της χώρας αποκρατικοποιήσεις ή επενδύσεις εσείς θα τις πάρετε πίσω. Και εδώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές, γιατί υπάρχει διεθνής νομολογία, πολλές φορές που το κράτος, ένα κράτος προσφεύγει ή να καταγγείλει τέτοιες συμβάσεις, γνωρίζετε ότι καταδικάζεται το κράτος και πολλές φορές προβαίνει σε αποζημιώσεις. Να δώσουμε την ευκαιρία στην κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί λοιπόν, μας πιέζει και ο χρόνος πια. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας. Εχθές ήταν έκλεισε η συζήτηση του πρώτου νομοσχεδίου που συζητήθηκε μετά τις εκλογές. Ήταν το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας και της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ξέρετε τι τροπολογία έφερε η κυβέρνηση Σαμαρά, κύριε Μάλλη? Δεν γνωρίζω. Έφερε μία τροπολογία, σας τη δίνω να την κρατήσετε γιατί είναι ντοκουμέντο, με την οποία χαρίζει στην επιχείρηση του κυρίου Ταβουλάρη, φίλου του κυρίου Σαμαρά, 7,5 εκατομμύρια ευρώ από τις οφειλές στο ΙΚΑ και αναστέλει τις ποινικές του ευθύνες. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους καταγράφει ότι θα χαθούν αυτά τα χρήματα, διότι δεν αποτυπώνεται ούτε καν πώς θα αποπληρωθούν αφού δεν υπάρχει καμία σχετική εγγύηση. Αυτό έκανε λοιπόν η κυβέρνηση εχθές. Δυστυχώς, ενώ εμείς αντιδράσαμε πάρα πολύ σφοδρά, είναι άλλη μια είδηση η οποία δεν γνωστοποιήθηκε στους πολίτες. Αυτό, κύριε Παπαμιμίκο, δεν είναι ούτε ανάπτυξη ούτε επενδύσεις, αυτό είναι παράδοση σε ημετέρους. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Παπαμιμίκο. Μα εδώ πέρα φύγεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας ποτέ δεν βάζει παρά το συμφέρον της χώρας προσωπικές φιλίες. Έχουμε ελάχιστο χρόνο όμως. Και αν έχετε να αποδείξετε κάτι τέτοιο, να το αποδείξετε. Να το αποδείξετε. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Ότι δεν είναι δικό σας προσωπικό σας φίλος. Κύριε Παπαμιμίκο, ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Πολιτικής Άνοιξης. Αποδείξτε ότι δεν είναι δικό σας προσωπικό σας φίλος. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο. Δεν θα ήθελα να μείνει χωρίς. Πρόκειται για τον Διευθυντή της Πολιτικής Άνοιξης. Σας διαβεβαιώ, δεν έχω καμία σχέση με την Πολιτική Άνοιξη, της οποίας ο κύριος Σαμαράς ήταν ο αρχηγός. Συμφωνεί. Δεύτερον, οι αποκρατικοποιήσεις δεν είναι αποκρατικοποιήσεις, είναι διασπάθηση της δημόσιας περιουσίας αντί πινακίου φακής. Το ελληνικό χαρίζεται αντί 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Άρα εσείς θα προχωρούσατε στην αποκρατικοποίηση. Επιτρέψτε μου δεν να σας πω. Θα προχωρούσατε, επιτρέψτε μου δεν να σας πω. Πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Ναι, γι' αυτό αν έχει την καλοσύνη του Παπαμιμίκου να πάψει να εμποδίζει να ακουστούν κάποια πράγματα, γιατί καταλαβαίνει και ο κόσμος τι κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς έχει σκοπό να προβεί σε αυτά που ο Αλέξης Τσίπρας είπε να μην διανοηθεί να τα κάνει, και τι είπε να μην διανοηθεί να κάνει? Να μην διανοηθεί να απολύσει ανθρώπους, να μην διανοηθεί να προβεί σε νέες περικοπές συντάξεων και μισθών, να μην διανοηθεί να προβεί σε νέες εκπλήσεις των παραλίων και των δημοσίων στοιχείων. Αν έχει σκοπό να τα κάνει, να ξέρει ότι θα εισπράξει και την απάντηση και του ΣΥΡΙΖΑ και του λαού. Εγώ παίρνω αυτή την τροπολογία, εγώ παίρνω αυτό που μου έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου και τη διαβεβαιώνω ότι θα το ψάξουμε, και αν δεν ερευνήσουμε αυτή την καταγγελία, τότε ευχαρίστως να πείτε ότι το αποκρύψαμε. Το παίρνω και θα το δώσω αμέσως στους συναδέλφους. Αλλά πρέπει να κλείσουμε. Απειλές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και κάτι για την διεθνή διεκδίκηση. Ακούστε. Απειλές από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω όλο χρόνο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Απειλές. Δεν θέλετε να ακούσετε για τη διεθνή διεκδίκηση. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δώστε μισό λεπτάκι. Η διεθνής διεκδίκηση γίνεται από κυβερνήσεις οι οποίες εκείνο για το οποίο μάχονται είναι τα συμφέροντα του λαού τους, όχι τα συμφέροντα κάποιων επιχειρηματιών και κάποιων άλλων κυβερνήσεων, όπως κάνει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του και ο νέος ανταυτού ο κύριος Βενιζέλος. Θα μου δώσετε 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα για επαναφορά των μεσών του δημοσίου, για τις αποκρατικοποιήσεις, για την κοινωνική προστασία, έχω μπροστά μου, κάναμε ένα άθροισμα, βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας χρειάζεται, θα χάσει χώρο ουσιαστικά 21,7 δις. Και ο κύριος Τσίπρας λέει 21,7 δις. Κάποιες εκατοντάδες δισεκατομμύρια έχετε χαρίσει. Χρειάζεστε 21. Και κάποιες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί που λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν. Πρέπει να κλείσουμε. Χρειάζεται, λέει ο κύριος Τσίπρας, τάζει και χρειάζεται 21,7 δις. Πού θα τα βρείτε, να αυξήσετε το κατώτατο μισθό, πού τα βρείτε, να προσλάβετε ξανά όλους τους υπαλλήλους. Απολύοντας τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών που τις εξυπηρετούν, είναι γυναίκες του Μόχθου. Είναι ντροπή σας για τις καθαρίστριες.